καλωσορίσουμε τους σημερινούς μας καλεσμένους για το πρώτο θέμα, γιατί είναι πολλές οι επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται ελαίου κορονοϊού και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες ζητάτε συνέχεια διευκρινήσεις, είτε για τους τζίρους, είτε για τον τρόπο ενίσχυσης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Είναι πολλά τα θέματα, οπότε να καλωσορίσω αμέσως τους καλεσμένους μας, τους σημερινούς μας φιλοξενούμενους. Χρυσή Αμήλη Ψιλογιάννη, Διευθύντρια Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου. Καλώς ήρθατε, κυρία Ψιλογιάννη. Καλή σας μέρα. Εμίλιος Μιχαήλ, Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων ΓΕΔΕ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Μιχαήλ. Αντρέας Χαριαδάμου, εκπρόσωπος του Συνδέσμου των Υπεραγορών. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Νιφή. Λοιπόν, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Καταρχάς, υπάρχει ένας καταιγισμός ερωτημάτων, οπότε επιτρέψτε μου να αρχίσω γενικότερα με τις επιχειρήσεις, τις μικρές, και να πάμε και εξειδικευμένα και στους τομείς του τουρισμού, που δεν θα πρέπει επίσης να το υποτιμούμε, γιατί είναι μεγάλο το μέρος της τουριστικής πίτας και της βιομηχανίας. Οπότε επηρεαζόμαστε, αλλά και τις υπεραγορές, γιατί ο κόσμος ρωτά πολλά, κύριε Χατζηγιαδάμου, σε σχέση με τα ψώνια τους και το τι θα γίνει. Λοιπόν, το ερώτημα είναι προς εσάς πρώτον, κύριε Μιχαήλ. Λέει τώρα για θέλουν διευκρινήσεις για ιδιωτικές εταιρείες που δεν δέχονται κοινό, δεν πρέπει να τηρούνται έστω κάποια μέτρα απόστασης. Μας έχουν, λέει, τον ένα κολλημένο στον άλλο, αν και υπάρχει δυνατότητα να δουλεύουμε από το σπίτι. Και ενώ η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Λοιπόν, κύριε Μιχαήλ, τι να κάνουν οι εργαζόμενοι? Καταρχήν να πω ότι το ΚΕΒΕ έχουμε στείλει σήμερα, πριν λίγο, εγκύκλιο σε όλα τα μέλη μας, με σχόλια διευκρινιστικά στις αποφάσεις που έχει πάρει η κυβέρνηση για τα μέτρα. Είναι από χθες το βράδυ να απαντούμε συνέχεια ερωτήματα μελών μας. Και εσείς και εμείς όλοι. Ναι, μέχρι τώρα συνεχώς θα πρέπει να διευκρινιστούν. Αυτό που είπατε τώρα, εκεί είναι στα γραφεία εκείνα, θα πρέπει ο εργοδότης να... Δεν υπάρχει το μέτρο ένα τετραγωνικό, ένα μέτρο, 8 τετραγωνικά, μόνο εκεί όπου εξυπηρετούνται το κοινό. Ναι. Υπάρχει αυτό το μέτρο. Δηλαδή σε καταστήματα λιανικής πώλησης. Είτε αυτά είναι υπεραγορές, είτε αυτά είναι καταστήματα λιανικής πώλησης που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, είτε είναι τράπεζες, είτε οτιδήποτε άλλο, χώρους που εξυπηρετούν το κύριο Μιχαήλ. Εκεί θα παίρνει... Έρχεται κάποιος και βήχει ή φταρνίζεται. Θα πρέπει να παίρνουν... Τι να κάνω? Θα πρέπει να παίρνουν οι επιχειρήσεις τα μέτρα υγιεινής όπως αυτά καθορίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Ναι, μάλιστα. Και όταν δεν συμμορφώνονται οι εργοδότες, τι γίνεται? Υπάρχουν υπτώσεις. Δηλαδή, με καταγγελία, υπάρχουν υπτώσεις. Ναι. Άρα και σε μια ιδιωτική εταιρεία θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Ναι. Βεβαίως. Και σε μια τέτοια περίπτωση, όταν δεν γίνεται αυτό, να προχωρούσε σε καταγγελία. Σε καταγγελία στο Υπουργείο Υγείας, μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Ψιλογέννη, έρχομαι σε εσάς. Τουριστική βιομηχανία. Τώρα, με το μέτρο αυτό, είτε με τις πτήσεις, είτε με τις κρατήσεις στα ξενοδοχεία, γενικότερα με τα καφεστιατόρια, με τουριστικά καταλήμματα. Εσείς έχετε υπολογίσει ποιο θα είναι το κόστος αυτού του πλήγματος? Γιατί από τη μία εξαγγέλθηκε ότι θα υπάρξει ενίσχυση από πλευράς κυβέρνησης, 700 εκατομμύρια είναι που θα διανεμηθούν. Από την άλλη, είναι και το θέμα του πόσο θα διονυστεί και πόσο μπορούμε να κρατήσουμε κάποιες επιχειρήσεις μέσα σε αυτήν την κρίση. Καταρχάς, να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε την κυβέρνηση για τα μέτρα που έχει πάρει, για τα άμεσα μέτρα, την άμεση αντιμετώπιση της εξάπλωσης αυτής του ιού. Θεωρούμε ότι είναι προς το σωστό δρόμο και στη σωστή βάση. Ναι. Όσον αφορά τώρα τις προβλέψεις μας για το πόσο θα είναι το κόστος της απώλειας ή των ζημιών της ξενοδοχειακής είτε ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας, θα ήταν ανώριμο να κάνουμε αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε πρόβλεψη. Όπως θεωρούμε ότι τα μέτρα όσον αφορά την τουριστική βιομηχανία είναι στη βάση τους μια σωστή αρχή, από εκεί και πέρα κανείς μας δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει όλο αυτό, πόσο ίσως θα πρέπει να παρατείνουμε κάποια μέτρα και τι και θα είναι οι ζημιές όλων αυτών των επιχειρήσεων και γενικότερα της οικονομίας, γιατί όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, αυτός ο ιός πλήττει κατά κύριο λόγο τις υπηρεσίες υγείας, την βιομηχανία του τουρισμού, των μεταφορών
και όπως γνωρίζουμε όσον αφορά το νησί μας, η τουριστική βιομηχανία και η γενικότερη τουριστική βιομηχανία είναι η ναυαρχίδα της οικονομίας μας, και αν πάει κάτι λάθος σε αυτό, θεωρώ ότι θα πληγούν όλο το εύρος των επιχειρήσεων και όχι μόνο η τουριστική βιομηχανία. Τους εργαζόμενους πώς θα τους προστατεύσετε, κύριε Ψιλογιαννή, πώς θα πρέπει να διαχειριστούν οι διευθύνσεις των ξενοδοχειακών μονάδων, ας πούμε, γιατί κάποια από αυτούς είναι εποχιακοί τώρα. Κοιτάξτε, ένα από τα μέτρα πολύ σημαντικό, και ήταν και η εισήγηση του ΣΤΕΚ αυτή προς το κράτος, είναι το κλείσιμο των ξενοδοχείων μέχρι το τέλος του Απριλίου. Ναι. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει... Σε 6 μέρες για να διαχειριστούν τις υφιστάμενες κρατήσεις. Άρα για το επόμενο διάστημα μέχρι το τέλος του Απριλίου δεν θα λειτουργεί κανένα ξενοδοχείο. Ναι. Άρα προστατεύονται οι υπαλλήλοι μας από το θέμα της εξάπλωσης του ιού. Mm-hmm. Το πρώτο πιο σημαντικό. Μπαίνουν στο ανεργιακό. Ναι. Όσοι είναι στο ανεργιακό, γιατί υπήρχε ήδη το τρόχον σχέδιων αναστολής εργασιών για το χειμώνα, θα συνεχίσουν να βρίσκονται κάτω από το σχέδιο. Οι επιχειρήσεις που ήταν ανοιχτές, όπως έχουμε αντιληφθεί, θα μπουν σε ένα νέο σχέδιο αναστολής εργασιών, mm-hmm. με προστασία σίγουρα του προσωπικού τους, ώστε να μην βγει στην ανεργία. Τώρα αυτό θα είναι μέχρι τέλος του Απριλίου. Ναι. Σίγουρα κανένας δεν μπορεί να διασφαλίσει ή να πει με σιγουριά ότι 1η Μαΐου ξεκινάμε δυναμικά. Ανοίγουμε τις πόρτες, λειτουργούμε κανονικά, δεχόμαστε τουρίστες. Μπορεί να υπάρξει παράταση. Τώρα περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με τα κρούσματα. Θα έχουμε αυξήσει τον αριθμό. Εκ των πραγμάτων, αντιλαμβάνεστε ότι μια επιχείρηση δεν ανοίγει να πατά ένα κουμπί και αυτόματα ξεκινά εργασίες. Όπως αντιλαμβάνεστε. Αεροπορικές εταιρείες, οργανωτές ταξιδίου που θα στέλνουν τους τουρίστες. Άρα, εκτός από την προετοιμασία, πρέπει να πιστούν ή να είμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να ξεκινήσουμε εργασία και να δεχόμαστε τουρίστες. Μάλιστα. Θεωρούμε εμείς, αν κάνουμε έτσι μια πρόβλεψη, ότι θα είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσουμε 1η του Μάη. Και αν ξεκινήσουν οι εργασίες 1η του Μάη, γιατί λέμε ότι όλα βαίνουν καλά και η υγεία δεν έχει εξαπλωθεί ο ιός και είμαστε σε μια σωστή κατάσταση που μπορούμε να ξεκινήσουμε δυναμικά, οι πρώτοι τουρίστες θα έρθουν πολύ αργότερα. Mm-hmm. Μάλιστα. Θα πω κάτι σε αυτό για να... Όσον αφορά το σχέδιο, επειδή το συζητήσαμε την Παρασκευή σε σύσκεψη των κοινωνικών εταίρων με την Υπουργό Εργασίας, εμείς στο ΚΕΒΕ είχαμε υποβάλει αίτημα όπως αυτό το σχέδιο παραδοθεί μέχρι 30 Μαΐου. Ναι. Κοινωνικοί εταίροι δεν ήταν αρνητικοί, απλώς είχαμε μπει εκεί ότι σε περίπτωση που χρειαστεί και νέα παράταση, αυτή μετά από συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους, αυτή θα δοθεί. Ναι. Λοιπόν, επειδή δεν σταματούν τα μηνύματα, θα σας μεταφέρω ορισμένα για να δείτε και την αγωνία του κόσμου και ότι μπορούμε να απαντούμε. Τι γίνεται με τις μικρές επιχειρήσεις, επαναλαμβάνω. Είναι πολύ μεγάλος αυτός ο κλάδος, κύριε Μιχαήλ. Κύριε Ονόφρη, εμείς θα τα απαντήσουμε όλα. Ναι, λοιπόν, λέει εδώ, παραδείγματος χάρη, αυτό εδώ το ζευγάρι έχει μια ψυσταριά. Δουλεύουν εκεί με τους γονείς. Σήμερα δεν χτύπησε ούτε και μια φορά το τηλέφωνο. Δεν μπαίνει κόσμος. Τι γίνεται με εμάς, πώς θα μας στηρίξουν, λέει, οικονομικά. Απαντήσουμε. Ναι. Αυτοί δύο, αν είναι αυτοεργοδοτούμενοι, δεν εντάσσονται μες στα σχέδια που έχει εξαναγγείλει η κυβέρνηση. Όμως, σήμερα που άκουγα την Υπουργό Εργασίας, ναι, Πρόνοιας και Υγειών Ασφαλίσεων, είπε ότι επεξεργάζεται ένα σχέδιο για τους αυτοεργοδοτούμενους, το οποίο θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας. Ναι. Άρα, θα πρέπει να περιμένουν το σχέδιο αυτό. Το προσωπικό που εργάζεται σε καφετέρειες, αυτόματα θα πάει σε απεργία. Είναι καθημερινές και τρέχουν, κύριε Μιχαήλ. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να επιδειχθεί σύνεση και υπομονή από όλους. Και εκεί που θα πρέπει να δώσουν και να καταβάλουν ενίκεια, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Δηλαδή ο χώρος πολύ πιθανό να είναι ενοικιαζόμενος. Δεν έχουν όλοι διώχτη το χώρο για τη μικρή του επιχείρηση. Εδώ θα πρέπει να επιδείξουν όλοι η αλληλεγγύη και υπομονή. Αλλά αφήνεται στην καλή θέληση του καθενός. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, μέχρι ότου να εκπονηθεί ένα σχέδιο. Θα το εκπονήσει σήμερα από την Υπουργό Εργασίας για τους αυτοεργοδοτούμενους. Ναι. Ότι εντός της ημέρας θα το ανακοινώσει. Αυτό είπε ότι επεξεργάζεται ένα σχέδιο για τους αυτοεργοδοτούμενους. Εκείνο που έχουν αυτοεργοδοτούμενοι που έγινε κάποια διαφοροποίηση είναι πρώτον για το επίδομα ασθενείας, mm-hmm. ότι θα πληρώνονται και εκείνοι, όπως πληρώνονται εμείς, το ότι από την τέταρτη ημέρα, ναι. αντί από την ένατη, όπως ισχύει σήμερα, θα μπορούν να πάρουν παράταση έστασης
για τα δεκαμαστάτουση εισοδήματα ένα μήνα, δηλαδή μέχρι το τέλος Απριλίου. Mm-hmm. Αυτά είναι τα σχέδια τα οποία στο παρόν στάδιο καλύπτουν σε αυτό που δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου γιατί να κάνουμε και μια παρέμβαση, να κάνει και μια παρέμβαση ο Υφυπουργός Τουρισμού, ο κ. Σάββας Περδίος, ο οποίος είναι στο τηλέφωνο. Κύριε Περδίε, καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας, κύριε Σοκράτη. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, συζητάμε εδώ και λέμε ότι το πρόβλημα, αν και έχει ανακοινωθεί αυτή η σειρά των μέτρων, αν θέλετε, κύριε Περδίε, σε σχέση ακριβώς με τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων, δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το φόβο. Δηλαδή, αν πούμε ότι μέχρι το τέλος του μήνα πάμε κανονικά και λειτουργούμε και έχουμε ξεπεράσει το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος, τι θα γίνει με την αντίδραση, την ψυχολογική, τουριστικοί πράκτορες, τουρίστες, ταξιδιωτικοί, όλα αυτά, τι σχεδιασμός υπάρχει από τη δική σας την πλευρά? Φαντάζομαι εννοείται τέλος του μήνα Απριλίου, έτσι? Ναι. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και κάποιες εβδομάδες λεπτομερείς έρευνες για κάθε αγορά, διότι φέτος θα πρέπει να λειτουργήσουμε διαφορετικά σε σχέση με άλλες χρονιές. Τι εννοώ? Λοιπόν, έχουμε θέμα, ναι, με τις τηλεφωνικές γραμμές, δυστυχώς. Προσπαθήστε κι εσείς, κύριε Περδία, αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο για να έχουμε καλύτερη τηλεφωνική σύνδεση και επικοινωνία. Ναι, με ακούτε, κύριε Σοκράτη? Ναι, καλύτερα. Ωραία. Ναι, ας πούμε, φέτος πρέπει να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Δεν έχει σημασία ποια εθνικότητα έχει αγοραστική δύναμη, ποια έχει τις περισσότερες πτήσεις κτλ. Φέτος μπαίνει και ο αστάθμητος παράγοντας του ποιοι έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν τον ιό επαυκώς. Ναι. Είναι σε θέση να δράσουν άμεσα και να κινητοποιήσουν να πάει διακοπές. Άρα αυτές όλες τις έρευνες εδώ και μια δύο εβδομάδες τις κάνουμε και θέλω να πω ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου θα είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε όλους τους χώρους του τουρισμού ποια θα είναι η φετινή στόχευση για τουρισμό στην Κύπρο, διότι αντιλαμβάνεστε τα πάντα αλλάζουν κάθε ώρα και πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά από άλλες χρονιές. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα με το συντονισμό και με τη διανομή των κονδυλίων, κύριε Υφυπουργέ, που θα πρέπει να γίνει για αυτές τις τουριστικές επιχειρήσεις, είναι ανακατηγορία? Ανακατηγορία επαγγέλματα, δηλαδή ξενοδόχοι είναι μία κατηγορία. Τα τουριστικά, αν θέλετε, καφεστιατόρια είναι άλλη κατηγορία. Κύριε Σοκράτους, κοιτάξτε, εμείς αυτό που θέλαμε και ζητήσαμε από τον Υπουργό Οικονομικών ήταν ότι όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις να ενταχθούν μέσα στο πλαίσιο των μέτρων, των αντισταθμιστικών μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση. Μας ικανοποιεί το ότι όλες οι επιχειρήσεις, μικρές, μικρομεσαίες και μη, μπορούν να ενταχθούν. Άρα όχι, δεν θα έλεγα ότι έχει σχέση συγκεκριμένα με την κατηγορία. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στις υπεραγορές, κύριε Χατζηαδάμου. Τι γίνεται? Λοιπόν, είναι πολλά τα θέματα και εκεί επίσης. Το ένα είναι ότι υπάρχουν υπεραγορές οι οποίες εντός του χώρου τους λειτουργούν και άλλες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το ένα. Δηλαδή, καφεστιατόρια, παράδειγμα. Σύμφωνα με την δεσμή μέτρων, αγαπητέ μου, αυτά θα κλείσουν. Ναι. Τώρα, υπάρχουν όμως κάποιοι χώροι μέσα στις υπεραγορές οι οποίοι δεν έχουν τραπεζάκια και καρέκλες. Ναι. Εξυπηρετούν με το λεγόμενο to go, δηλαδή να πάρεις τον καφέ σου, να πάρεις. Αυτό είναι διευκρινισμένο, αυτό μπορούν να το πράξουν. Μάλιστα. Γιατί είναι to go, είναι delivery, είναι ή take away, delivery, όπως έχει διευκρινιστεί. Λοιπόν, η ανησυχία είναι η εξής από πλευράς τώρα του κόσμου, ότι σε κάποια στιγμή μπορεί σιγά σιγά να μην έχουμε επάρκεια τροφίμων, όπως πάνε τα πράγματα. Είναι προετοιμασμένες οι υπεραγορές για ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Το έχουμε δηλώσει κατά επανάληψη. Ναι. Για να μου επιτρέψεις να πω, αγαπητέ Νούφρε, ότι θα πρέπει να επικρατήσει ψυχραιμία. Δεν υπάρχει λόγος καμίας ανησυχίας σε ό,τι αφορά την έλλειψη προϊόντος. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες λειτουργούν κανονικότατα. Ναι. Οι ανεφοδιασμοί των υπεραγορών, όπως το έχουμε τονίσει κατά επανάληψη την περασμένη εβδομάδα από αρχές της αυξημένης ζήτησης,
είναι καθημερινές. Mm-hmm. Μπορεί να δημιουργούνται κάποια μικροκενά ή κάποια κενά ημέρας, αν θέλετε, λόγω του ότι κάποια καταστήματα κάποιων αλυσίδων ή κάποια μεμονωμένα καταστήματα μπορεί να είναι μικρά, να μην διαθέτουν τον απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο, αλλά και αυτά τα κενά συμπληρώνονται αμέσως την επόμενη ημέρα. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα βασικά προϊόντα, αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα. Ναι. Οι εισαγωγές λειτουργούν και υπάρχουν η ροή εισαγωγών κανονικά. Η ντόπια παραγωγή, τα ντόπια προϊόντα κανονικά, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι υπάρχει πλήρης επαρκεία και δεν συντρέχει οποιοδήποτε λόγος ανησυχίας ή πανικού. Για την απολύμανση του χώρου, κατά η απολύμανση του χώρου. Γιατί έχουμε ακούσει διάφορα. Δηλαδή, πάω εγώ στη φρουταρία της υπεραγοράς, λέω τώρα. Εντάξει. Άγγιξε ο προηγούμενος, ο επόμενος, μπορεί κάποιος να έχει νοσήσει τώρα, υπάρχει ασφάλεια με τα προϊόντα και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί προκύπτουν και αυτά τα ερωτήματα για ορισμένους. Διανύουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Θα απολυμμένετε τα προϊόντα πάνω στα ράφια. Γίνεται ό,τι πρέπει να γίνει εδώ και πάρα πολλές μέρες. Και σε ανύποπτο χρονικό διάστημα και μέρες πριν από την τελευταία εβδομάδα. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι όλοι μας και οι καταναλωτές, οι συμπολίτες μας, οι εργαζόμενοι, επιχειρήσεις, θα πρέπει να επιδείξουν ένα πνεύμα υπευθυνότητας. Ιδιαίτερα σε χώρους τους οποίους εκ των πραγμάτων μπορεί να υπάρξει μια συνάθρηση ανθρώπων, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ατομικής προφύλαξης, να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής. Mm-hmm. Αυτό γίνεται σε ό,τι αφορά τις υπεραγορές και για το προσωπικό αλλά και για τους πελάτες. Ναι. Το ίδιο θα πρέπει να προσέξουν και ήδη οι καταναλωτές, ήδη οι συμπολίτες μας. Ήδη ετοιμάζουμε κάποιες, αν θέλετε, κατευθυντήρες γραμμές που ίσως να είναι έτοιμες και σήμερα προς το καταναλωτικό κοινό της Κύπρου, για να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Ναι. Από την πλευρά τους, οι υπεραγορές από την πρώτη μέρα της κρίσης έχουν λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα, όλα τα μέτρα τα οποία έχει εισηγηθεί το αρμόδιο Υπουργείο σε στενή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και όχι μόνο, με όλες τις υπηρεσίες του κράτους ό,τι αφορά αυτόν τον τομέα, λαμβάνονται όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Δεν υπάρχει φόβος. Δεν υπάρχει φόβος. Ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν γίνεται ακριβώς για να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την εξάπλωση και να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία. Από τους χώρους μέχρι τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται, τα πατώματα, επιφάνειες απολυμμένονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, εντελεχώς με σχολαστικότητα, οι καθαρισμοί επαναλαμβάνονται πολλάκις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Mm-hmm. Ακριβώς για να αποφεύγουμε οποιασδήποτε καταστάσεις και να αισθάνεται ο Κύπριος ο καταναλωτής ότι έχουμε ευθύνη απέναντί του. Mm-hmm. Αλλά είναι σημαντικό και ήδη και να πω ότι τις τελευταίες μέρες αυτό φαίνεται ότι ο κόσμος άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει κοινωνική ευθύνη, πειθαρχία, σεβασμός προς τον συμπολίτη του, τον συμπολίτη μας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά είναι και τη ζήτηση. Όλοι. Μας στέλνουν μηνύματα και τη ζήτηση, ακριβώς. Και έτσι να σε χώρους. Και τώρα. Τη ζήτηση σε ό,τι αφορά κάποια προϊόντα. Ναι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε ήδη μια αυξημένη ζήτηση σε ό,τι αφορά τα καθαριστικά, αντισηπτικά και ούτω καθεξής. Είναι προτροπή, είναι εισήγηση και πρέπει να αναλάβει ο καθένας υπόψη. Εμπορικές επωνυμίες, αλλά μας αναφέρουν. Δεν χρειάζεται προϊόντα για την καθαριότητα, τα οποία έχουν εκλείψει από υπεραγορές. Υπάρχει, σας είπα ότι ίσως παρατηρούνται κάποια συνεχώς. Βεβαίως. Είναι κάποια κενά τα οποία είναι παροδικά. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει λόγος ο καταναλωτής να παίρνει 5 με 7 με 10 αντισηπτικά ένας καταναλωτής, ένας άνθρωπος. Θα δείξει λίγο σεβασμό και στους υπόλοιπους για να μην στερήσει το προϊόν στους υπόλοιπους. Mm. Γι' αυτόν τον λόγο, όπως έχω πει, σύν το γεγονός ότι θα πρέπει εδώ τις επόμενες... Εδώ περιστατικό όπου ο άνθρωπος ήταν στην υπεραγορά, είχε πάρει αντισηπτικά, ακούστε το όλοι τώρα αυτό, είχε πάρει αντισηπτικά, τα άφησε στο καλαθάκι και πήγε να πάρει ένα προϊόν από το πίσω ράφι. Είχε πάρει δύο αντισηπτικά. Μέχρι να γυρίσει ούτε μισό λεπτό, εξαφανίστηκαν από το καλαθάκι τα αντισηπτικά και δεν είχε και άλλα η υπεραγορά η συγκεκριμένη. Για να καταλάβει. Το χρειάζεσαι. Πάρε ακριβώς, το ένα. Ακριβώς. Το πήρε που πήρε, πάρε το ένα και ας το άλλο. Αγαπητοί Νίφρυ, ακριβώς επειδή είχαμε διαπιστώσει αυτά τα θέματα για αυτήν την τάση που βάλουμε κάμερε και στα καρτσάκια στο τέλος. Κάποιες υπεραγορές έχουν ορίσει περιορισμών. Και αν δούμε και συνεχίσει αυτή η κατάσταση και αυτή την εβδομάδα που εγώ ευελπιστώ και είμαι της άποψης ότι δεν θα συνεχίσει. Ναι. Ήδη σήμερα η κίνηση δεν είναι τόσο αυξημένη όπως την περασμένη ή αν θέλετε και χθες το βράδυ μετά την ανακοίνωση της νέας δέσμης μέτρων.
Όμως θα κάνουμε το πάνω για να μπει περιορισμός και σχεδόν θα προσπαθήσουμε για να μπει περιορισμός αν συνεχίσει αυτή η τάση, ιδιαίτερα σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων όπως είναι αντισηπτικά και καθαριστικά. Ήδη από κάποιες υπεραγορές έχει μπει περιορισμός. Μάλιστα. Για τους εργαζόμενους σας, κάποιοι μας έστειλαν παράπονα ότι έρχονται σε επαφή με κόσμο στα ταμεία που φταρνίζεται, λέει, μπροστά του. Υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν. Είναι πρωτόγνωρες και λόγω της φύσης. Και εμείς προσπαθούμε να ενημερώσουμε, οπότε ρωτούμε εσάς. Ακριβώς. Λαμβάνονται όμως. Ακριβώς γι' αυτό λέμε. Όταν εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι και οι εργαζόμενοι από την πλευρά των εργαζομένων, σε ό,τι αφορά τις υπεραγορές, τις επιχειρήσεις γενικότερα, λαμβάνουν τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται. Και εκεί που δεν λαμβάνονται υπάρχουν. Υπάρχουν μέτρα τα οποία πρέπει να παρθούν εναντίον των επιχειρήσεων και να γίνουν καταγγελίες. Μάλιστα. Λοιπόν. Όμως και από την άλλη, θα πρέπει να γνωρίζει ο Κύπριος πολίτης, όχι μόνο για τις υπεραγορές, αλλά σε οποιοδήποτε σημείο, σε οποιαδήποτε υπηρεσία, σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα ή υπηρεσία θα πρέπει να μπει με άλλον κόσμο, να πάρει τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρει. Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι πίσω σε εσάς, κύριε Μιχαήλ, να σας μεταφέρω και άλλα ερωτήματα. Βεβαίως. Εντάξει, δεν εμπίπτω στην κατηγορία από ό,τι βλέπω εδώ, αλλά υποβάλλουν το ερώτημα, οπότε σας το μεταφέρω. Εργάζεται σε εργοστάσιο, λέει, κατασκευαστικής εταιρείας. Το προσωπικό ξεπερνάει τα 40 άτομα. Δεν θα κλείσω γιατί δεν εμπίπτουν μέσα στην κατηγορία αυτή. Κατηγορίες, βιομηχανίες, εμπορικές εταιρείες, ναι, οι οποίες, ναι, δεν εμπίπτουν στην κατηγορία, λειτουργούν κανονικά. Mm-hmm. Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθείτε η οδηγία. Πάντα. Όπως είναι, με τις αποστάσεις που θα πρέπει, μάλιστα, να τηρούνται. Και πάντα θα ακολουθούνται τα μέτρα υγιεινής. Τώρα 40 άτομα όμως, στον ίδιο χώρο, δεν ξέρω και πόσα τετραγωνικά είναι αυτός ο χώρος. Οπότε εκεί θα πρέπει να ληφθούν μέτρα, κύριε Μιχαήλ. Θα τα ρυθμίσουμε μεταξύ του εργοδότη και εργαζομένων, έτσι ώστε να αποδεχθεί και ο ελάχιστος κίνδυνος που υπάρχει. Μάλιστα. Μας ρωτάνε τώρα γιατί πρέπει να πηγαίνουν τα άτομα που δουλεύουν σε συνεργεία καθαριότητας στα σχολεία, οι καθαρίστρες στα σχολεία, μάλλον, με συγχωρείτε, και να μην έχουν ειδικά συνεργεία απολύμανση. Εντάξει, τα σχολεία είναι κλειστά τώρα. Οπότε. Μου επιτρέπει, παρακαλώ. Σε αυτό που έχει αναφέρει και ο Εμίλιος, είναι ακριβώς αυτό που λέμε, ότι είναι κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία και αμοιβαιότητα και σύμπνοια ή αλληλεγγύη και συνεννόηση μεταξύ των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει. Φαίνεται ότι είναι κάποια πράγματα. Ναι, είναι κάποιοι εργαζόμενοι κάποια. Δεν μπορούν να μεταφέρουν με τον τρόπο αυτό που θα έπρεπε, γιατί φοβούνται προς την διεύθυνση. Αν ρωτάς την προσωπική μου άποψη, κακό. Ναι, και μου αναφέρουν εδώ άλλη επιχείρηση η οποία εργοδοτεί άτομα που κάνουν γραφιστικές τέχνες, γραφικές τέχνες, ότι τους είπαν να πηγαίνουν κανονικά στο γραφείο και υπάρχουν και ασθενείς εκεί. Ενώ θα μπορούσε αυτή η δουλειά να γίνει και από το σπίτι. Λοιπόν, αυτά είναι προβλήματα και επικρατεί φόβος. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει σωστή διαχείριση, κύριε Μιχαήλ. Μάλιστα. Πάμε πίσω στην τουριστική βιομηχανία, κυρία Ψιλογέννη. Μετά από όλων αυτών των τόρων, σε περίπτωση που υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν συμμορφώνονται, γιατί μπορεί να υπάρξει και μία επιχείρηση που ανήκει στον δικό σας τον κλάδο, η οποία θα πει: εγώ θα λειτουργήσω με μίνιμουμ προσωπικό και θα λάβω όλα τα αναγκαία μέτρα. Δεν είναι μεγάλος ο αριθμός των εργοδοτούμενων εδώ στην επιχείρηση. Θα υπόκεινται επίσης και θα σε κυρώσεις από πλευράς της κυβέρνησης. Ισχύει για όλους τον κλάδο σας. Θεωρούμε ότι οποιοδήποτε μέτρο έχει αναγγείλει το κράτος, η κυβέρνηση, είναι υποχρεωτικό και από τη στιγμή που κάποια επιχείρηση δεν το λαμβάνει σοβαρά υπόψη, θα υπάρχουν κυρώσεις. Αλλά πέρα από αυτό, να πω ότι είναι κάτι το οποίο και εμείς είχαμε σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά και στο Διοικητικό μας Συμβούλιο και είχαμε συζητήσει με τον Υφυπουργό ότι είμαστε στη διάθεσή του να κλείσουμε τα ξενοδοχεία. Άρα θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει επιχείρηση που θα μπορέσει να λειτουργήσει έστω και να το θέλει, γιατί εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει τουρισμός. Εκ των πραγμάτων εσωτερικός τουρισμός, οι Κύπροι δεν θα ρισκάρουν να πάνε διακοπές αυτή τη στιγμή. Ναι. Άρα να λειτουργήσει ένας επιχειρηματίας με το να πληρώνει το προσωπικό του κανονικά και να μην κλείσει, να μην παραμείνει ανοιχτό, θεωρώ ότι είναι εις βάρος, δεν είναι σωστή. Αντιλαμβάνουμε ότι εδώ λένε ναι, είναι οικογενειακή επιχείρηση και γι' αυτό μου υποβάλλουν αυτό το ερώτημα και δουλεύουν δύο άτομα της οικογένειας. Και η οικογενειακή επιχείρηση χρειάζονται τους τουρίστες, είτε Κύπριους είτε ξένους, για να χρειάζονται τους πελάτες. Ξέρετε ο φόβος ποιος είναι? Ο φόβος είναι ότι δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με τους λογαριασμούς.
είτε του ρεύματος, είτε του ενοικίου, είτε όλα τα υπόλοιπα και φοβούνται κάποιοι να κλείσουν. Κοιτάξτε, να σας πω, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι τόσο ρευστά τα πράγματα, αλλάζουν καθημερινώς που και εμείς δεν ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε την αυριανή μέρα. Έχουμε και εμείς ως σύνδεσμος απορίες και ζητούμε και έχουμε διευκρινήσεις που θέλουμε να γίνουν στα αρμόδια Υπουργεία. Πάνω στα σχέδια. Τους δίνουμε κάποια πίστοση χρόνου και εμείς, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι από χθες το βράδυ εργάζονται ώστε να μας παρουσιάσουν τα σχέδια ολοκληρωμένα. Ένα πράγμα που δεν ακούσαμε και οφείλω να το αναφέρω και να μας προβληματίσει είναι όσον αφορά τις τράπεζες. Είχαμε συζητήσει στις συσκέψεις των προηγούμενων ημερών με τους φορείς και είχαμε πάρει και τη θετική τους γνώμη και άποψη ότι οι τράπεζες πρέπει να ενισχύσουν στο θέμα, πρέπει να μελετήσουν σοβαρά το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων των δανείων, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε. Θα έρθω και σε αυτό, αλλά μιλάω πρώτα κάτι το οποίο δεν ακούσαμε πουθενά. Πρέπει να μειωθούν τα δάνεια, τα επιτόκια. Δεν μπορεί να συνεχίζεις να λειτουργείς με δάνεια εις βάρος και να είσαι κερδοφόρο επιχείρηση εις βάρος των πληγέντων επιχειρήσεων. Άρα πρέπει να δουν πως μειώνουν στο σημείο εκείνο φυσικά που θα μπορέσουν να αντεπεξέρχονται στα λειτουργικά τους καθημερινά κόστη και έξοδα. Ναι. Πέρα από αυτό, ζητήσαμε και βρήκαμε και θετικό τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτό, το να γίνει για ένα χρόνο να μην καταβάλλονται τα δάνεια και τα επιτόκια. Πάντως δεν ξέρω αν ακούσατε τον Υπουργό Οικονομικών προηγουμένως. Είχε κάνει και ένα tweet, συνομιλήσαμε και μαζί του στον αέρα. Δεν τον άκουσα προηγουμένως, όχι. 1,3 δις λέει και παροτρύνει τις τράπεζες να αντλήσουν από αυτήν την ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική μέσω δανειοδότησης για να δοθεί και μεγαλύτερη ευελιξία, αν θέλετε, από πληρωμής για τους πελάτες τους, αυτούς που φέρουν δανειακές υποχρεώσεις. Γιατί υπάρχει ένας φόβος για τα κόκκινα δάνεια. Κοιτάξτε, για τα δάνεια που είναι εξυπηρετούμενα και έχεις ένα σωστό επιχειρηματία απέναντί σου, είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να υπάρχει αναστολή των δανείων, να μην καταβάλει το δάνειο του ούτε τους στόχους του ο επιχειρηματίας από τη στιγμή που ήταν σωστός μέχρι σήμερα και ίσως να μελετήσουμε αυτό που είπαμε, μείωση επιτοκίων και το άλλο που θα μπορούσε να γίνει και γίνεται σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι να δοθούν δάνεια σε επιχειρήσεις που θα έχουν, που έχουν πληγεί και αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας, να δοθούν δάνεια ώστε μπορεί να υπάρξει βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Είναι ένεση ρευστότητας, δηλαδή να μειωθούν τα απαιτούμενα κεφάλαια των κυπριακών τραπεζών, τα ελάχιστα απαιτούμενα τουλάχιστον, οπότε θα πρέπει να διοχετευτεί σωστά. Λοιπόν, κύριε Χατζιαδάμου, ολοκληρώνουμε με εσάς. Τι άλλο μπορούμε να πούμε σε σχέση με τη λειτουργία των υπεραγορών? Δεν νομίζετε ότι μπορεί να έρθει πιο αυστηρό μέτρο από πλευράς κυβέρνησης, δηλαδή νομίζω να σταλεί ότι λειτουργία και για μερικές μέρες, όχι, ώρες ή οτιδήποτε? Όχι. Κάθε άλλο. Ναι. Από ό,τι έχουμε δει και στις ευρωπαϊκές χώρες, οι υπεραγορές και τα φαρμακεία παραμένουν εκεί για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Ναι. Αυτό το, για μας το πιο σημαντικό είναι αυτό που έχουμε πει. Χωρίς πανικό, με ψυχραιμία, με αλληλοσεβασμό, σε ό,τι αφορά τις υπεραγορές, με αγορές συνετές, ούτως ώστε να, ιδιαίτερα στα προϊόντα τα οποία έχουμε αναφέρει, να μην παρατηρούνται λήψεις και να μην τα στερούμε από άλλους. Ναι. Σεβασμός προς τους... Δεν υπάρχει μορατόριουμ προς τις εισαγωγές προϊόντων. Όχι, καθόλου. Οπότε... Αυτό που λέμε, δεν υπάρχει καθόλου μορατόριουμ, λειτουργούν όλα μια χαρά. Εισαγωγές, η ντόπια παραγωγή. Γι' αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει οποιοδήποτε λόγος ανησυχίας ή πανικού. Με ψυχραιμία να όλοι μαζί, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, κοινωνία, γενικότερα πολιτεία, να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση που όντως είναι πρωτόγνωρη και φέρνει και πρωτόγνωρες, αν θέλετε, αλλαγές καθημερινότητας ή συνήθειας στο τόπο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και ψυχραιμία για όλους πάντοτε. Λοιπόν, χρειάζεται.